που θα κάνει και μια αναδρομή στο τι παραλάβαμε, πού βρισκόμαστε, ποιοι είναι οι στόχοι μας το επόμενο διάστημα, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το όραμα για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους στη χώρα. Αναλάβαμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο τη διακυβέρνηση μιας χρεοκοπημένης χώρας, συνάμα όμως και μιας χώρας κοινωνικά λαϊλατημένης. Και το χειρότερο, με ασφιχτικές δεσμεύσεις απέναντι στους πιστωτές που δεν αφήνουν δημοσιονομικά περιθώρια για αναγκαίες δαπάνες για την αναστήλωση του κοινωνικού κράτους. Το παλιό πολιτικό κατεστημένο που οι δυνάμεις για χρόνια κυβέρνησαν τον τόπο εδραίωσαν, αφού σπατάλησαν σε Ολυμπιάδες, χρηματιστηριακές φούσκες, εξοπλιστικές μίζες και σκάνδαλα φοροδιαφυγής τα ωφέλη της εποχής της ανάπτυξης, άφησαν μια κοινωνική πλειοψηφία απροστάτευτη στη δίνη μιας πρωτοφανούς κρίσης. Το ποσοστό της ανεργίας διπλασιάστηκε στο διάστημα 2010-2014 από 12,7% στο 26,5%. Το έτος 2015, όταν αναλάβαμε, περισσότεροι από ένα στους τρεις πολίτες της χώρας διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή ήταν η εικόνα, αυτή ήταν η κοινωνική πραγματικότητα, αυτή ήταν η χώρα που παραλάβαμε. Και παρά το ότι οι άνεργοι και οι φτωχοί αυξήθηκαν ραγδαία εξαιτίας των μνημονίων, οι κοινωνικές δαπάνες όλη αυτή την περίοδο μειώθηκαν ραγδαία. Σε αντίθεση με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αύξησαν κοινωνικές δαπάνες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, παρά το γεγονός ότι βρισκόντουσαν σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Γιατί λοιπόν έγινε αυτό στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα αποτέλεσε δυστυχώς το νεοφιλελεύθερο πειραματόζωο της Ευρώπης. Και γιατί το παλιό πολιτικό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα υπήρξε πολύ πρόθυμο να αποδεχθεί το πείραμα της κοινωνικής λαϊλασίας, αρκεί να συνέχιζε την διακυβέρνηση, να συνέχιζε την αθώωση της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής και της νομής της εξουσίας. Από τη μέρα που αναλάβαμε, παρά τα άδεια ταμεία και την πιστωτική ασφυξία που αντιμετωπίσαμε, ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο που κάποιοι είχαν ενορχιστρώσει το σχέδιο της παρένθεσης, επιλέξαμε παρόλα τα αυτά να κινηθούμε στον αντίποδα των επιλογών που έκαναν οι κυβερνήσεις στη χώρα μας από το 2010 και μετά. Πολλές φορές με πενιχρούς πόρους, ξύνοντας κυριολεκτικά τον πάτο του βαρελιού, επιλέξαμε όμως να αυξήσουμε τον κοινωνικό προϋπολογισμό και μάλιστα το 2016, παρά τον αναγκαστικό συμβιβασμό μας σε μια πολιτική ήπιας προσαρμογής, επιλέξαμε να αναδιανύουμε πόρους δίνοντας επιπλέον 823 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνικές δαπάνες, προκειμένου να καλύψουμε δαπάνες για την καταπολέμηση της ανεργίας, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την επέκταση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας των Δημόσιων Νοσοκομείων. Προκειμένου να θεσμοθετήσουμε την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, αλλά και να επιλώσουμε πληγές των υπερήλικων συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε φυσικά ότι τα 823 αυτά εκατομμύρια του 2016, τα επιπλέον 823 εκατομμύρια του 2016, δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Ευελπιστούμε σύντομα να είμαστε σε θέση οι δαπάνες αυτές να αυξηθούν κι άλλο,
με την οικονομική ανάκαμψη και τη σαφή πολιτική μας βούληση για την κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση του νέου κοινωνικού κράτους. Ζήτησα λοιπόν αυτή την ειδική συνεδρίαση σήμερα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής για να οργανώσουμε τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας, να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματά μας σε αυτό που ονομάζω τη μεγάλη μάχη για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας παρουσιάσω τους 7 βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού μας. Ο πρώτος πυλώνας του σχεδίου που υλοποιούμε αφορά την υγεία, την αναβάθμιση του τομέα της υγείας που τόσο πολύ χτυπήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η συνταγματική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει τον πλήρη και ισότιμο τρόπο απόλαυσης του κοινωνικού δικαιώματος της υγείας για όλους τους πολίτες είναι για μας απόλυτη προτεραιότητα. Γι' αυτό πλέον μόνο με τον ΆΜΚΑ κάθε πολίτης ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος μπορεί χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και οικονομικούς φραγμούς να απολαμβάνει υπηρεσίες υγείας σε οποιαδήποτε δομή του δημόσιου συστήματος υγείας. Με σεβασμό στους πολίτες με χαμηλό εισόδημα και με σεβασμό στα θεμελιωμένα δικαιώματα των κατόχων βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας, δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους πολίτες, τους οικονομικά ασθενέστερους, να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακά τους. Η παρέμβαση στην καθολική πρόσβαση των πολιτών στην υγεία για να μπορέσει να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να δώσει το στίγμα του στρατηγικού μας σχεδιασμού οφείλει να συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επαρκώς στελεχωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στόχος μας είναι σε αυτόν τον τομέα να γίνει μια βαθιά τομή στη χώρα, χτίζοντας τις νέες δομές, τις τοπικές μονάδες υγείας ανά γειτονιά, με τον οικογενειακό γιατρό και την πρόληψη, ως αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου, των χώρων εργασίας και της τοπικής κοινωνίας. Χρησιμοποιώντας και τις υπάρχουσες δομές του παιδί και των κέντρων υγείας ως πυρήνα εξειδικευμένης διαγνωστικής παρέμβασης. Έως τώρα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λειτουργούσε εντελώς αποσπασματικά και χωρίς σχεδιασμό. Εντός του 2017 θα έχουμε τις πρώτες αρκετές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πολλούς δήμους της χώρας. Σε λίγους μήνες νομίζω ότι θα είναι ευδιάκριτη στα μάτια των πολιτών μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας. Η δουλειά όμως στον χώρο της υγείας απαιτεί επίσης και μια ριζική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΗ. Στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τον πολίτη και η λειτουργία του ως ένας σύγχρονος οργανισμός με αποτελεσματικότητα και με διαφάνεια. Ενδεικτικό είναι πως ως τώρα οι φάκελοι με τις συνταγογραφήσεις που έρχονταν στον ΕΟΠΗ για έγκριση και πληρωμή δεν μπορούσαν ούτε καν να ελεγχθούν, γιατί στηβάζονταν μέσα σε κούτες που κατέκλυαν κυριολεκτικά τα κτίρια του οργανισμού. 10 εκατομμύρια κόλλες Α4 παράγονταν κάθε μήνα, κάνοντας ουσιαστικά τον έλεγχο αδύνατο και προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο και μια τεράστια ευκαιρία για διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Η νέα διοίκηση του ΕΟΠΗ έκανε το απλούστερο. Συγκέντρωσε όλους αυτούς τους φακέλους σε ένα χώρο και ξεκίνησε την ψηφιοποίηση, το σκανάρισμα δηλαδή όλων αυτών των σελίδων. Έτσι επιτέλους εκμεταλλευόμαστε μία από τις στοιχειώδεις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και ο έλεγχος θα γίνεται πια
ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Παράλληλα, ο ΕΟΠΗ ξεκίνησε σχεδόν από μηδενική βάση την κατάρτιση του νέου ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας, του ΕΚΠΗ, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν εξορθολογισμό των δαπανών, αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Διότι έχει μεγάλη σημασία το κόστος του κάθε συστήματος και κυρίως το πού διοχετεύονται οι πόροι του. Οι προμήθειες φαρμάκων είχαν αποτελέσει για πολλά χρόνια ένα πεδίο όπου γινόταν ένα τεράστιο πάρτι διαφθοράς σε βάρος των πολιτών, σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Με τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας θα είναι σαφέστερη η όρη αποζημίωσης τόσο για τους πολίτες ασφαλισμένους όσο και για τους παρόχους υγείας. Επίσης, στη νέα πολιτική συμβάσεων του ΕΟΠΗ με τους ιδιώτες γιατρούς καταγράφονται πρώτα οι δυνατότητες των δημοσίων δομών ανά τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μετά ο ΕΟΠΗ έρχεται συμπληρωματικά να αγοράσει υπηρεσίες από τους ιδιώτες γιατρούς. Έτσι, ευελπιστούμε να αντιμετωπίσουμε και το έλλειμμα καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, αλλά και το φαινόμενο της ιατρικής μετανάστευσης της μεγάλης αυτής πληγής. Ο δεύτερος πυλώνας των παρεμβάσεών μας αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Πρόσφατα στην διαπραγμάτευση πετύχαμε, και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική κατάκτηση, κάτι που πολλοί θεωρούσαν απίθανο ένα χρόνο πριν, την απόλυτη προστασία των κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων. Γνωρίζετε όλοι ότι οι θεσμοί ζήτησαν περικοπές ύψους 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ως το 2018. Καθολικές μειώσεις στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, καθώς και άμεση περικοπή των επικουρικών συντάξεων με την λεγόμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η διαπραγματευτική πολιτική μας και η επιμονή μας για μια δίκαιη αναδιανομή επέβαλαν τελικά την προστασία για άθροισμα συντάξεων κύριας και επικουρικής ως τα 1.300 ευρώ το μήνα. Ταυτόχρονα, η συνολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος είχε ως πρόταγμα την καθιέρωση της εθνικής σύνταξης, πράγμα το οποίο πετύχαμε. Διασφαλίζεται έτσι το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση ακόμα και όσων μπήκαν αργά στην αγορά εργασίας λόγω των χρόνων της βαθιάς λιτότητας και της ύφεσης που αφήσαμε πίσω μας το τελευταίο διάστημα. Με συντονισμένες ενέργειες καταφέραμε επίσης να επανακινήσει η καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ που είχε παγώσει από το 2013. Συνολικά, μέχρι και τον Ιούνιο του 2017, θα δοθούν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους ΕΦΑΠΑΞ και νέων συντάξεων. Από αυτά, τα 612 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και 398 εκατομμύρια ευρώ στα υπόλοιπα ταμεία πρόνοιας για την απονομή ΕΦΑΠΑΞ. Ήδη δε έχουν δοθεί ΕΦΑΠΑΞ σε 2.750 δικαιούχους ύψους περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτος πυλώνας του σχεδιασμού μας για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους είναι αυτό που ονομάζουμε δίχτυ προστασίας στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Το πρόγραμμά μας δηλαδή για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Με το πρόγραμμα αυτό που σας θυμίζω όταν το πρωτοεισάγαμε θεωρήθηκε μονομερής ενέργεια που θα έβγαζε τη χώρα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με το πρόγραμμα αυτό λοιπόν που συνεχίζεται και φέτος προσφέρεται δωρεάν ρεύμα σε 90.000 νοικοκυριά, δηλαδή σε 212.000 πολίτες.
αλλά και δωρεάν νερό σε 58.000 νοικοκυριά. Στο ίδιο πλαίσιο, για την ανακούφιση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, εξασφαλίσαμε πως οι άνεργοι συμπολίτες μας μετακινούνται πλέον δωρεάν στις αστικές συγκοινωνίες. Επίσης, διασφαλίζουμε την καθολική προστασία των πολιτών που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας μέσα από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που θα ξεκινήσει από το 2017 και έχει κοστολογηθεί για το 2017 περίπου στα 900 εκατομμύρια ευρώ. 250 κέντρα κοινότητας θα δημιουργηθούν σε όλη τη χώρα, ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε αυτά οι πολίτες για πληροφόρηση και στήριξη. Όλα αυτά τα μέτρα θα διευρύνονται όσο θα βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, στη νέα σχολική χρονιά επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα». Θα καλύπτονται με ζεστό φαγητό 30.000 μαθητές σε 270 δημοτικά σχολεία της χώρας. Ήδη τη φετινή χρονιά καλύφθηκαν με ζεστό γεύμα τα σχολεία του Περάματος, ενώ παρεχόταν δεκατιανό σε 11.000 μαθητές. Τέταρτος πυλώνας του σχεδιασμού μας είναι η προστασία της εργασίας. Μετά από χρόνια ασυδοσίας και διαρκούς άρρωσης και κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων, το πρώτο κομμάτι της προσπάθειάς μας αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Τη βάση, δηλαδή, για αυτό που έχουμε ήδη ορίσει ως δίκαιη ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές που ασκήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα ισοπαίδωσαν το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων. Η βασική επιδίωξη της κυβέρνησής μας, λοιπόν, έγκυται στην αναστροφή της υπάρχουσας εργασιακής απορρίθμισης. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαβούλευση για τα ζητήματα αυτά. Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία αξιολογεί τους κύριους θεσμούς αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας έχει ήδη δώσει κάποια αποτελέσματα και υπάρχει μια σημαντική σύγκληση απόψεων που βεβαίως θα αξιοποιηθεί το επόμενο διάστημα στην διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Όλοι κατανοούν με λίγα λόγια και δηλώνουν αυτό που χρόνια τώρα η δική μας παράταξη τόνιζε και ακόμη και σήμερα υποστηρίζει απέναντι σε έξαλλες νεοφιλελεύθερες φωνές, πως η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει μέσα από την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά θα έρθει μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής κοινωνίας και από την ισχύ του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Γι' αυτό και είναι επιδίωξή μας να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να μην απελευθερωθούν οι μαζικές απολύσεις, να μην θεσπιστεί ξανά το δικαίωμα των εργοδοτών σε ανταπεργία, στο λεγόμενο lockout, και βεβαίως όλα αυτά θα τα υπερασπιστούμε, πιστεύουμε, αποτελεσματικά το ερχόμενο διάστημα. Και θέλω εδώ να σημειώσω ότι στην πρόταση που καταθέτουμε για τη συνταγματική κατοχήρωση αυτών των σημαντικών αξιών ανοίγει και ένας ουσιαστικός κύκλος συζήτησης, ώστε οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ως το μοναδικό μέσο για τον προσδιορισμό του μισθού να κατοχυρωθεί και συνταγματικά στη χώρα. Επίσης, ένα στοίχημα που θέσαμε στους εαυτούς μας από την πρώτη στιγμή είναι η ίδια η συνεργασία της κυβέρνησης με τον εργαζόμενο λαό και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη προχωρήσει σε 237 τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις και σε 280 διμερείς. Δηλαδή, πλέον οι εργαζόμενοι μέσω των συλλογικών τους οργάνων
συνεργάζονται απευθείας με το Υπουργείο για να αντιμετωπίσουν από κοινού την όποια αυθαιρεσία εναντίον τους. Και δεν είναι λίγες περιπτώσεις. Μια ακόμα μάχη που δίνεται καθημερινά είναι και αυτή της αντιμετώπισης της φτωχοποίησης εργαζόμενων τάξεων. Έτσι επιταχύναμε την καταβολή των επιδομάτων αφαιρεγκαιότητας σε μεγάλες ομάδες εργαζομένων που η επιχείρησή τους ευνηδιαστικά κήρυξε πτώχευση. Αναφέρομαι ενδεικτικά στις περιπτώσεις ελευθεροτυπίας, νεοσέτ, αλάπης, στακόρ. Δώσαμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ κατ' άτομο σε απολυμμένους πολλών εταιριών στην αθλητικοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, στο ξενοδοχείο Πεντελικών, στην εταιρεία Spider, στην ηλεκτρονική Αθηνών, στο ξενοδοχείο Λίδρα, Πυρσός και σε άλλες επιχειρήσεις όπου υπήρξαν ευνηδιαστικά πτωχεύσεις και απολυμμένοι. Και τέλος, με βάση τα στοιχεία από τον Απρίλιο του 2015 έως το τέλος του 2016, υπολογίζεται πως έχουν καταβληθεί και πρόκειται να καταβληθούν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ σε 5.000 εργαζόμενους. Πέμπτος πυλώνας του σχεδιασμού μας είναι η αναδιοργάνωση των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Της ανεργίας που βλέπουμε σταδιακά να αποκλιμακώνεται, την παραλάβαμε στο 26%, είναι στο 23%, όμως γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Γνωρίζετε φυσικά ότι τα προγράμματα για τους ανέργους είναι απλά ένα τμήμα της δουλειάς μας στην κεφαλαιώδη μάχη για την ανάσχεση της ανεργίας. Είναι μόνο ένα τμήμα και όχι συνολική μας στρατηγική. Δυστυχώς, όμως, το προηγούμενο διάστημα τα προγράμματα αυτά ήταν έτσι σχεδιασμένα όχι για να επουλώνουν αλλά για να εντείνουν την εκμετάλλευση. Και αυτό φυσικά έπρεπε να σταματήσει και σταμάτησε. Γι' αυτό επανασχεδιάσαμε αυτά τα προγράμματα. Για να μην συνεχιστεί άλλο αυτό το σκάνδαλο όπου τόσο μεγάλο μέρος των χρημάτων πήγαινε στις τσέπες κάποιων ιδιωτών, κάποιων ιδιωτικών ΙΕΚ, αντί στους ίδιους τους ανέργους που μπαίναν σε αυτά τα προγράμματα. Σήμερα ο μισθός των ανέργων που εργάζονται στα προγράμματα voucher είναι αυξημένος και τα εργασιακά τους δικαιώματα είναι πλήρη. Παράλληλα, επανασχεδιάσαμε τα κοινοφελή προγράμματα των Δήμων. Πλέον η διάρκεια τους είναι 8 μήνες αντί για 5, έτσι ώστε στο τέλος του χρόνου συμμετοχής τους σε αυτά, στο τέλος του χρόνου εργασίας τους, να δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Αυτά τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης αφορούν πλέον 165.000 άνεργους συμπολίτες μας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέοι άνθρωποι που αξίζουν καλύτερης τύχης. Έκτος πυλώνας είναι η στεγαστική πολιτική. Το πρώτο μας καθήκον ήταν και είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Και αυτό επετεύχθη. Με την πρόσφατη συμφωνία καλύπτεται το 94% του συνόλου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. Θυμίζω ότι η δεσμεύση της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν η απελευθέρωση των δανείων που αφορούσαν πρώτη κατοικία. Και όχι μόνο τα στεγαστικά, αλλά και τα καταναλωτικά, τα επισκευαστικά, τα δάνεια των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμπόρων και των αγροτών, καθώς και τα δάνεια των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο νόμος Κατσέλη συνεχίζει να ισχύει και προστατεύει 2 στους 3 δανειολήπτες. Η κυβέρνηση αυτή δεν φοβάται να μιλήσει επίσης και για το εκρηκτικό πρόβλημα της αστεγίας. Παραλάβαμε ένα κράτος χωρίς ίχνος πολιτικής για τη στέγη. Τώρα συγκροτούμε φορέα ακινήτων που θα προσφέρει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μια σειρά από κρατικά διαμερίσματα
που σώθηκαν από το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων για να στεγάσουν άστεγους. Η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης όμως εστιάζει και στη ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών των άτοκων στεγαστικών δανείων δικαιούχων του ΑΕΔ, προερχόμενων από τον τέος Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Αφορά 100.000 δανειολήπτες και θα κατατεθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Έχουν ήδη δοθεί 1.433 οριστικά παραχωρητήρια σε οικισμούς του ΟΕΚ σε όλη την Ελλάδα, ενώ κοστολογήθηκαν και οι κατοικίες του Ολυμπιακού χωριού έτοιμα χρόνων και των ίδιων των κατοίκων. Ο 7ος πυλώνας αφορά την παιδεία. Κομμάτι λοιπόν του συνολικού σχεδιασμού μας, που φυσικά θα αποκρισταλωθεί πολύ καθαρά και με την επικείμενη μεταρρύθμιση στην παιδεία, αφορά ειδικές μέρημνες στον χώρο της εκπαίδευσης. Αρχικά, μετά από 8 χρόνια, ιδρύονται νέα ειδικά σχολεία και νέα τμήματα ένταξης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φίτησης και ένταξης των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον σε όλες τις περιοχές της χώρας. Τη χρονιά που πέρασε, προσελήφθησαν για την ειδική αγωγή πιο πολλοί αναπληρωτές από κάθε άλλη χρονιά, ισχυρή ένδειξη της σημασίας που δίνουμε σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Αντίστοιχα, διευρύνουμε το πλαίσιο εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης και ενισχύουμε τις υπάρχουσες δομές με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Και τέλος, ο τομέας της εκπαίδευσης έχει μεγάλη σημασία και στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των προσφυγικών πληθυσμών που βρίσκονται στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό, το Σεπτέμβριο ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια ένταξης όλων των προσφυγόπουλων που βρίσκονται στη χώρα μας στο δημόσιο σχολικό σύστημα. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών θα προσληφθούν εντός του καλοκαιριού περίπου 800 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι υπουργοί, άφησα για το τέλος την αναφορά μου στην παρέμβαση που σχεδιάζουμε για να επουλώσουμε μια μεγάλη πληγή που άφησαν οι δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης προς τους πιστωτές μας. Όλοι γνωρίζουν ότι μία από τις δεκάδες καταστροφικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Και μάλιστα άμεσα, χωρίς καμιά πρόβλεψη για αντικατάστασή του με οποιονδήποτε τρόπο, όπως απαιτούσαν οι πιστωτές, διότι αυτό έλεγε η λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος που βρήκαμε μπροστά μας το 2015. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης του περασμένου καλοκαιριού δώσαμε σκληρή μάχη για την ανέρεση κάθε μίας εξ αυτών των δεσμεύσεων της προηγούμενης κυβέρνησης. Δώσαμε τη μάχη μέχρι τέλους. Σε πολλά σημεία καταφέραμε και αλλάξαμε το σκηνικό. Σε άλλα όμως, το βάρος του συσχετισμού δύναμης έγινε την πλάστηγα εναντίον μας. Αυτό το οποίο μας επιβλήθηκε, αν και δεν ήταν αρχική θέση για άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ, αλλά για σταδιακή τελικά, γιατί αυτό μας επιβλήθηκε μέχρι το 2018, αποτελεί μια μεγάλη κοινωνική πληγή. Μια μεγάλη κοινωνική πληγή που έχουμε χρέος να δούμε με ποιον τρόπο θα προσπαθήσουμε να επουλώσουμε. Όσο μπορούμε, όπως μπορούμε, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, με βάση βεβαίως τις πενιχρές δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε, αλλά όσο μπορούμε και όπως μπορούμε να
αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις όσο είναι δυνατόν αυτού του μέτρου. Σήμερα λοιπόν εξαγγέλουμε μία δέσμη μέτρων που πιστεύω ότι μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αμβλύνουν αυτή τη μεγάλη απώλεια για χιλιάδες δικαιούχους, για χιλιάδες συμπολίτες μας. Συγκεκριμένα, πρώτον, θεσμοθετούμε την πλήρη απαλλαγή για όσους δικαιούχους υπήρξε μείωση από τη φαρμακευτική δαπάνη. Από εδώ και στο εξής, δεν θα πληρώνουν καθόλου τα φάρμακά τους. Δεύτερον, απαλλάσσουμε όσους δικαιούχους χάνουν την παροχή του ΕΚΑΣ ύψος από 30 ευρώ και πάνω, τους απαλλάσσουμε από την παρακράτηση του 6% για την εισφορά υγείας. Τρίτον, εντάσσουμε κατ' εξαίρεση όσους δικαιούχους έχουν απώλεια από 115 ευρώ και πάνω στο πρόγραμμα της προπληρωμένης μηνιαίας κάρτας αλληλεγγύης που θα αντιστοιχεί σε αγορές ύψους περίπου στο 1/3 της απολεστής σας παροχής. Τέταρτον, διατηρούμε την παροχή, ισόπωση παροχή αυτής που εχάθη του ΕΚΑΣ στους χρόνια πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Και πέμπτον, διατηρούμε κατ' εξαίρεση την παροχή, ισόπωση παροχή, σε περιπτώσεις που έχουμε ζευγάρι ηλικιωμένων, διατηρούμε την παροχή σε έναν από τους δύο συζύγους, αυτόν με το χαμηλότερο εισόδημα, ώστε να μην βρισκόμαστε, γιατί υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, σε ακραίες περιπτώσεις απολειών. Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν άμεσα, τον επόμενο μήνα. Πιστεύουμε ότι στην πράξη, έχουμε υπολογίσει, θα αντισταθμίσουν ένα μεγάλο ποσοστό της απώλειας για δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Για το τρέχον έτος έχουμε διασφαλίσει πλήρως την παρούσα δέσμη παρεμβάσεων. Ευελπιστούμε ότι το ίδιο θα καταφέρουμε και για τα επόμενα δύο έτη, έως ότου οι απώλειες αντισταθμιστούν από την αύξηση της συντάξιμης αποδοχής για τους δικαιούχους με την αρχή της καταβολής εθνικής σύνταξης. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, με την παρουσίαση των 7 βασικών πυλώνων αλλά και της άμεσης δέσμης μέτρων για μια μεγάλη κοινωνική πληγή που βρήκαμε και σήμερα πρέπει να αντισταθμίσουμε όπως μπορούμε, θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντάς σας ότι μπορεί να είμαστε ακόμη μακριά από το μεγάλο μας στόχο, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Ωστόσο, είναι εμφανές σε όλους και όλες, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα, ότι δίνουμε αυτή τη μάχη με όλες μας τις δυνάμεις και με όσα μέσα διαθέτουμε. Πολλές φορές τα μέσα που διαθέτουμε δεν είναι ισχυρά. Όμως δίνουμε αυτή τη μάχη, τη δίνουμε με αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτόν τον μεγάλο πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Όμως τη μάχη αυτή πρέπει να τη δώσουμε μαζί με τον κόσμο, με τους πολίτες, με τον λαό. Εννοώ δηλαδή και με τη δική του συμμετοχή. Το νέο κοινωνικό κράτος που οραματιζόμαστε δεν μπορεί να χτιστεί από τα πάνω. Το νέο κοινωνικό κράτος δεν μπορεί παρά να είναι για το λαό, με τον λαό και από τον λαό. Με δομές ελέγχου του κοινωνικού κράτους, από τους πολίτες και με δημόσια λογοδοσία των στελεχών του. Με όραμα λοιπόν και αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητες που έχουμε, με θέληση για συγκρούσεις, γιατί χρειάζονται συγκρούσεις, μεγάλες συγκρούσεις, πολλές φορές και με τα αυτονόητα, με την γραφειοκρατία, με την ακαμψία, με τον φόβο απέναντι στην ευθύνη που κυριαρχεί στο δημόσιο τομέα, αλλά και με οργανωμένα συμφέροντα, που πας να ανοίξεις ένα νοσοκομείο και σε πολεμάνε, που είναι 5 χρόνια κλειστό, διότι δίπλα υπάρχει ένα ιδιωτικό
νοσηλευτικό ίδρυμα που θέλει να παίρνει τους ασθενείς. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουμε. Με θέληση λοιπόν για συγκρούσεις, αλλά και με τον κόσμο στο πλευρό μας. Με την κριτική του, η οποία πρέπει να είναι και είναι εύλογη και πρέπει να είναι όχι απλά ανεκτή, αλλά πρέπει να την απαιτούμε αυτή την κριτική. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή τη δύσκολη, αυτό το μεγάλο πόλεμο θα το κερδίσουμε, κερδίζοντας καθημερινά μικρές αλλά σημαντικές μάχες. Σας ευχαριστώ.